Θεσσαλονίκη, ε. Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Καλημέρα σου, κύριε. Το πέτυχες. Έτσι. Είχα 50%. Είχα 50%. Το έστικτο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι από αυτούς που παίζουν αύριο το βράδυ. Άρα ο ΠΑΟΚ τελειώνει την όποια προετοιμασία κάνει τώρα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με τον Μάρκος Αντώνιο, γιατί κάποια στιγμή και μαζί πρέπει να είπα κάτι τελώς λανθασμένο, το οποίο αν δεν το ψάξεις δεν καταλαβαίνεις και δεν μαθαίνεις ότι ακριβώς γίνεται. Ο Μάρκος Αντώνιο που ήρθε στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ γνώριζε καλά το σοβαρό μυϊκό του πρόβλημα, μια φλάση στον Μυρό δευτερού προς τρίτο βαθμό. Κάποια στιγμή επιχείρησε να τον βάλει την περασμένη εβδομάδα σιγά σιγά στην προθέρμανση. Ο Βραζιλιάνος έβγαλε ενοχλήσεις. Ο Βραζιλιάνος πλέον είναι και πάλι εκτός και είναι πλέον 100% βέβαιο ότι θα τον δούμε μετά τη διακοπή. Άρα δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο ούτε για Βόλο, ούτε για Παναθηναϊκό, ούτε για την Άιντραχτ την επόμενη εβδομάδα. Αυτό είναι το πρώτο. Και επαναλαμβάνω, μια μεγάλη υπόθεση, μια ιστορία που δεν φέρνει τον ΠΑΟΚ εκπλήξεως. Ήξεραν ακριβώς το τι συμβαίνει. Απλά όταν δοκίμασε να μπει δεν τα κατάφερε, γιατί ένιωσε και πάλι ενόχληση και άρα θα τον τον έχει ο ΠΑΟΚ έξω για αρκετά μεγάλο διάστημα. Ο ΜΕΙΤΕ που βγήκε τα Γιάννενα με ένα μυϊκό ζήτημα, νιώθει εκείνος πάρα πολύ καλά, νιώθει και είναι σίγουρος ότι δεν έχει πάθει κάτι, αλλά σαφώς θα πρέπει να γίνει εξέταση. Νομίζω ότι αύριο δεν πιστεύω ότι θα παίξει με τον Βόλο, ό,τι και να συμβεί. Και με αυτά και με αυτά εκεί στο κέντρο για τα δύο πιο μεγάλα μάτς που έρχονται, σαφώς, την Κυριακή του Παναθηναϊκού και την άλλη Πέμπτη με την Άντραχτ, νομίζω ότι θα βασιστεί στον ΣΒΑΜ, στον ΟΣΔΟΕΦ και στον Τσιγκάρα. Έχω την αίσθηση ότι θα φτιάξει αύριο εντεκάδα σκεπτόμενος πώς θα παίξει την Κυριακή στο Παναθηναϊκό. Νομίζω είναι πολύ βέβαιο ότι την Κυριακή θα ετοιμάσει την καλύτερη δυνατή εντεκάδα που έχουμε δει μέχρι τώρα και εκεί θα δούμε ποιος πραγματικά είναι ο βασικός κορμός του ΠΑΟΚ για ένα μεγάλο μάτς και ένα ντέρμπι εξάποντο, φυσικά εξάποντο, που έρχεται την Κυριακή. Αύριο τα πράγματα είναι πιο βατά. Αύριο νομίζω ότι θα παίξει και για να πάρει αυτοποίθηση ο Σαμάτα, π.χ. στην επίθεση που σίγουρα θα επιστρέψει βασικός, αλλά και άλλοι ποδοσφαιριστές. Αξιοσημείωτο ότι η μεσοεπιθετική του ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίβκοβιτς, ο Τάισον, ο ΣΒΑΠ που πολλές φορές ανεβαίνει, έχουν ήδη φτάσει τα περσινά τους νούμερα. Αν δούμε και γκολ και assist, ακόμα και το άθροισμα, οι ποδοσφαιριστές αυτοί τα έχουν φτάσει και δείχνει ότι η προσπάθεια του ΠΑΟΚ να γίνει και πιο γρήγορος στις μεταβάσεις τους βοηθάει όλη την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ που μέχρι στιγμής δυσκολεύεται να ανοίξει κλειστή άμυνα, αλλά έχει βελτιωθεί πολύ στη μετάβασή του την επιθετική, έχει ήδη βοηθήσει και τους παίχτες του να ανεβάσουν τα νούμερά τους. Και κατά τα άλλα, ναι, περιμένουμε αποστολή για τον αυριανό αγώνα στη Τούμπα, με το μυαλό και σε ό,τι έρχεται και για τον Παναθηναϊκό και για την Άιντραχτ την άλλη εβδομάδα. Ναι, ωραία. Δημήτρη μου, πάμε λίγο πιεστικά, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.